Ώρες αγωνίας βίωσαν οι γονείς μια Τετάρχρονης που το βράδυ της Τετάρτης έφτασαν μέχρι τα επίγοντα του Βενιζέλιου νοσοκομείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Το κοριτσάκι που άνοιξε το ψυγείο για να πιει νερό δεν κατάφερε να το διακρίνει από το μπουκάλι που ήταν γεμάτο ρακί με αποτέλεσμα όταν κατάλαβε ότι αυτό που είχε πάρει δεν ήταν νερό να έχει ήδη καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Πρώτα απ' όλα οι γονεί θα πρέπει να έχουν μια λογική χρήση των ουσιών και να μην είναι ελεύθερη η πρόσβασή τους μέσα στο σπίτι από τα ανήλικα παιδιά τους. Και από την άλλη, τα παιδιά να έχουν μια ενημέρωση και μια καθοδήγηση από του γονεί του. Άμεσα κινητοποιήθηκε η οικογένεια του μικρού κοριτσιού που το μετέφερε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Όπου έγιναν οι απαραίτητε εξετάσει, και αμέσω μετά το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του στην ενδοχώρα του Ηρακλείου στην περιοχή τη Μεσαρά. Με του ειδικού, ωστόσο από το Σύλλογο Στήριξη Εξαρτημένων Ατόμων από το αλκοόλ, η επιστροφή να επισημαίνουν ότι και η Ρακή, ακόμη και αν παράγεται από του ίδιου του γονεί και θεωρείται μέρο τη παράδοσή μα, είναι αλκοόλ και ω τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται για την προστασία των ανηλίκων. Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ πριν από τα 18 και πόσο μάλλον οι γονείς να προτρέπουν ή να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους για να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια. Γιατί απενεχοποιώντας την κατανάλωση από τόσο μικρή ηλικία, ανοίγουμε ένα δρόμο Προ ουσίε με εξαρτησιογόνο δράση. Η εξοικείωση με τη ρακή, ακόμη και ω εικόνα, όπω ανέφερε η πρόεδρο του Συλλόγου, δείχνει να αποκτά άλλη διάσταση για τα παιδιά τόσο στην εφηβεία όσο και στην ενήλικη ζωή του, καθώ αποτυπώνεται μια τάση αυξημένων ποσοστών που πάντω θα πρέπει να ελέγχεται με υπευθυνότητα, όπω είπε. Στην Κρήτη, μέσα στα πλαίσια μια τοπική κουλτούρα. Οι γονεί συνηθίζουν από πολύ νεαρή ηλικία να εξοικειώνουν τα παιδιά του στο αλκοόλ. Όχι γιατί θέλουν να τα βάλουν να μεθύσουν ή να καταναλώσουν μια μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αλλά γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο τα εισαγάγουν σε μια τοπική κουλτούρα. Αυτό λοιπόν επισημαίνω, ότι είναι πολύ καλό οι γονεί να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η πράξη που φαινομενικά είναι αθώα επί τη ουσία μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα. Προβληματικέ συμπεριφορέ σε σχέση με το αλκοόλ. Εκτό από τι περιπτώσει λάθους που είναι σαφέ ότι μπορούν να περιοριστούν από την τοποθέτηση των ποτών σε μη προσβάσιμου χώρου, η κυρία Σφαγιανάκη ανέφερε ότι μια τάση από μικρέ ηλικίε τα παιδιά να δοκιμάζουν παραδοσιακά ποτά, κάθε άλλο παραθετικά αποτελέσματα φέρνει στο μέλλον για την υγεία του. Η Κρήτη φαίνεται ότι μέσα στα πλαίσια αυτή τη κουλτούρα και τη παράδοση έχει μια μεγαλύτερη ε, τάση ως προς τη συχνότητα και την κατανάλωση αλκοόλα από ανηλίκους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ μακριά από εμάς. Είναι γενικό το πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, να το κοιτάξουμε για να βελτιωθούμε τα επόμενα χρόνια.